Στους Μεριανούς όλους. Είναι όμως ένα τεράστιο σεξ κλαμπ η τηλεόραση, αν το σκεφτείς. Όπου εγώ είπα να δοκιμάσω αυτό που λέγεται καθημερινό μεσημεριανό. Εντάξει, πήγαμε, δοκιμάσαμε. Δεν τα πήγαμε καλά. Συμπαθάτε μας. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν δικαιούμαι κι εγώ να κάνω κάτι το οποίο δεν. Εγώ έχω μια μεγαλύτερη δυναμική σε ένα κοινό το οποίο είναι το λεγόμενο 15-44. Το νεανικό. Το νεανικό κοινό. 15-35 ίσως. Με... Και 44. Μιλάμε για τηλεόραση. Θέλω να ηρεμήσει. Γενικά το έχουμε το νεανικό κοινό. Πότε έχει 44. Δεν είχα εγώ 44. Πότε έχεις 44. Και 50 είχα. Επειδή δεν τα μαθαίνεις. Μία φορά. Ένα. Δύο φορές. Δύο φορές. Ναι. Εντάξει. Την δεύτερη δεν την ξέρω. Λοιπόν. Δεν Σόνια. Υπάρχει κανένας ο οποίος να σε είχε για θύμα τελείως. Τρεις άντρες στη ζωή μου, οι οποίοι ο χωρισμός μου μαζί τους. Ναι. Με πλήγωσε πάρα πολύ, με πόνεσε πάρα πολύ. Τους δύο δεν τους ξέρετε, οπότε δεν μπορώ να πω τα ονόματά τους, αλλά τον έναν θα του αποδώσουμε τα εύσημα και δημοσίως. Α, είναι ο Θάνος, ο Καλλύρης. Mm. Ήμουν και πολύ πιτσιρίκα. Και ο οποίος όταν φουλ ερωτευμένη εγώ, αυτός βαρέθηκε. Ήμασταν μαζί 5 χρόνια. Πες και λοβαρέθηκε. Και μου λέει, να σου πω κάτι, θέλω να μιλήσουμε. Εγώ φανταζόμουν να το θέλω να μιλήσουμε ότι πάμε για πρόταση γάμου. Είχα ετοιμάσει και το χέρι, το είχα έτοιμο για να περάσει το μονόπεδο. Δεν είχε πάρει χαμπάρι, δηλαδή. Όχι. Τόσο ερωτευμένο. Πάρα πολύ, Θεοκάψου. Και έφαγα τη χιλόπιτα με τα κεράκια αναμένα. Δεν αισθάνομαι τέτοια πράγματα που αισθανόμουν. Μου έχει φύγει ο έρωτα. Εν ολίγη μου έχει λίγο αυτό. Προκειμένου να σε απατάω, προτιμώ να χωρίσουμε. Μαρμάρωσα, ομολογώ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν έκλαψα μπροστά του. Αλλά πρέπει να σου πω ότι τώρα που έχουν περάσει και 20 χρόνια από αυτό, το εκτίμησα πάρα πολύ. Γιατί θα μπορούσε να μην μου το θέσει έτσι, μια χαρά να με κερατώνει πίσω από την πλάτη μου και να συνεχίσει να έχει σχέση μαζί μου. Πολύ μάγκα. Μπράβο, Θάνο. Θεοκάψουρο, το πρώτη φορά την ακούω την έκθεση. Μου άρεσε. Ναι, Θεοκάψουρο. Ενθουσιάστηκε. Θεοκάψουρο. Κοίταξε, έτοιμο.